Οι προγραμματικές δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης είναι κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου και της θωράκισης του αστικού συστήματος. Όχι όμως στις ανάγκες του λαού. Η ομιλία Βρούτση χαρακτηριστικά προκλητική. Να ξέρει όμως, δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στο εργατικό κίνημα. Είναι υπόθεση των εργαζομένων και όχι της κάθε κυβέρνησης. Καταστατικά υπάρχουν για τον τρόπο ψηφοφορίας στα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που υπερασπίζονται οι ταξικές δυνάμεις και όχι οι διάφοροι μπράβοι και στελέχη της εργοδοσίας. Όσο αφορά το ηλεκτρονικό μητρό, είναι το φακέλωμα που θα το παραδώσετε στην εργοδοσία για να τσακίσει ό,τι κινείται για το δίκαιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θέλετε τάφου σιωπή. Δεν θα περάσει. Και βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι προτάξατε για τους μεγαλοεπιχειρηματίες τη μείωση φόρου κατά 8 μονάδες. Ωστόσο τίποτα για χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ παραμένουν τα κοντέινερς για την προσχολική αγωγή και οι προβληματικές σχολικές αίθουσες για τα παιδιά του λαού που δεν ξέρουν και μετά το σεισμό πώς θα είναι. Ακούσαμε σχέδια και προγραμματισμούς για κρουαζιέρα, πλοία, τα λιμάνια και το ΤΑΙΠΕΔ. Για τους ναυτεργάτες τίποτα. Και όμως, χωρίς αυτούς, πλοίο δεν κουνιέται και ας έκαναν πρόσφατα απεργία για εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων σε όλα τα πλοία και οργανικές συνθέσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες ενάντια στην εφοπλιστική αδιαλαξία. Αλλά και η αγροτιά, στα ζήτητα, αυτοί που παράγουν για τις διατροφικές ανάγκες του λαού, καταχρεωμένοι και στα νύχια εμπορικών και μεταποιητικών μονοπωλίων, τόσο για τα ακριβά εφόδια, όσο και για τις εξευτελιστικές τιμές παραγωγού που δίνονται στα φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Γιατί όλοι σας αρνείστε τον καθορισμό εγγυημένων τιμών στα προϊόντα και αφορολόγητο πετρέλαιο στην αγροτιά, όπως τους εφοπλιστές. Έχετε όμως στόχο. Αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την πλήρη εξόντωση των μικρομεσαίων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων για τη γρηγορότερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση παραγωγής και γης στα σαγόνια των μονοπωλίων της μεταποίησης και εμπορίας, αξιοποιώντας συνεργατικά σχήματα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, τα χαράτσια ζουν και βασιλεύουν. Ο ΕΛΓΑ χαρατσώνει και δεν αποζημιώνει από φυσικές καταστροφές και ασθένειες. Τους τελευταίους μήνες οι καταστροφές στο στάδιο ανθοφορίας και καρπόδοσης ήταν μεγάλες, όμως αντί για διορθώσεις, για άμεσες, γρήγορες αποζημιώσεις για το σύνολο της καταστροφής, ακούσαμε την πρόθεση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών για την αγροτική παραγωγή στην κατεύθυνση της ΚΑΠ 2020-2027 που προσυπέγραψε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, προώθηση ιδιωτικής ασφάλισης για μισθωτούς εργαζόμενους, αλλά και της αγροτοπαραγωγής. Εξασφαλίζεται έτσι νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο και τα σπασμένα θα πληρώσουν η εργατιά και η αγροτιά. Αλλά και στο θέμα της ασφάλειας. Εσείς το επικεντρώνετε στην καταστολή, όχι στην πρόληψη. Όμως υπάρχει ανάγκη τήρησης μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς για να επιστρέφουν υγιείς, ζωντανοί και αρτιμελείς οι εργαζόμενοι στις οικογένειές τους. Δυστυχώς, τα εργατικά ατυχήματα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στα εργοστάσια, στο λιμάνι του Πειραιά, κοντεύουν να γίνουν καθημερινά σαν φυσικό φαινόμενο. Γιατί κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. Αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα δεν τα αναγνωρίζετε.
Γι' αυτό φροντίσατε να ολοκληρώσετε την απαξίωση του σώματος επιθεωρητών εργασίας με την κατάργηση της αυτοτέλειάς του για να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία των εργοδοτών και να ενταθεί η επίθεση στους εργαζόμενους. Έτσι δίνεται αέρα στα πανιά της Κόσκο που μετά από ένα χρόνο έκανε προσφυγή στην εισαγγελία ζητώντας τη δίωξη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου επειδή πρωτοστάτησαν όπως όφυλαν στην οργάνωση της μεγάλης απεργιακής μάχης τον Ιούνιο του 2018. Το έγκλημα του Σωματείου για την Κόσκο ότι διεκδίκησε υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, ένταξη στα βαριά και ανθυγινά, μέτρα προστασίας, υγείας και ασφάλειας στους τόπους εργασίας. Να γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστέψουν στη δύναμή τους. Πλήρωσαν την καπιταλιστική κρίση και πληρώνουν την καπιταλιστική ανάπτυξη που κι αυτή δεν είναι βέβαιη. Χρειάζεται λοιπόν να συμβάλλουν στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος για να μην βρεθούν άοπλοι απέναντι στις νέες αντεργατικές επιθέσεις και οικονομικές κρίσεις. Το ΚΚΕ μαχητικά και με συνέπεια θα είναι μπροστά. Σε ό,τι αφορά τα 204 στρέμματα στο Κερατσίνι, σας πληροφορούμε ότι είναι 640 συνολικά και τα διεκδικούμε όλα για τις ανάγκες του λαού. Με αναγκαστική απαλωτρίωση, χωρίς αντίτιμο και να φύγουν τα εργοστάσια που ρυπαίνουν τον αέρα που αναπνέουμε. Αλλά και το γκρέμισμα των φυλακών Κορδαλού ήταν έτοιμα δεκαετιών με μεγάλους αγώνες του κορδαλιώτικου λαού και υποσχέσεις από πολλές κυβερνήσεις που έμειναν υποσχέσεις. Καταψηφίζουμε λοιπόν τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής και καλούμε το λαό να μην δείξει ανοχή στη σημερινή κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική, ούτε εμπιστοσύνη στη χθεσινή, αλλά να πιστέψει στη δική του δύναμη προς όφελός του.